Το παιχνίδι που ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική είναι αυτό ανάμεσα στον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου και το ΤΕ. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Πεντάδα με Κοτρότσο, Παπαγαλάνη, Τασόπουλο, Καταγή και Ταγκά. Ταγκάς για τρεις, η μπάλα κόλλησε. Η πρώτη διεκδίκηση λοιπόν είναι, πηγαίνει για τον δικηγορικό σύλλογο. Ρόμπολας, Καβαδίας, Ράπτης, Γκρίζης και Τάτσης είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Άλλαξε το πελάκι τώρα. Μισό λεπτό. Τρέχτο, έλα. Όχι ρε, το πελάκι είναι για το ΕΕ. Φτάσανε μετά, δεν κόλλησε η μπάλα στο ταμπλό. Στη διαδία από το Ράπτη είναι άστοχο, ο Παπαγαλάνης μάζεψε το rebound. Ο Κοτρότσος θέλει να τρέξει. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, ο Τάγκας πηγαίνει προς τα μέσα. Βρίσκει το πρόσωπο τον Γκρίζη. Δεν είναι φαουλ, αλλά πρέπει να τον βρήκε με τη φόρα με την οποία ήρθε ο Νίκος Τάγκας στον Νίκο Γκρίζη. Σκούπα. Πόσο είναι ο Τασόπουλος έχει απέναντι του τον Ράπτη. Τάγκας. Γύρισε η μπάλα, Καταγής για τρεις, είναι άστοχος, rebound από τον Ραπτή. Τάτσις πάει προς τα μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, εύκολη. 2-0 για τον δικηγορικό σύλλογο. Για τρεις ο Τασόπουλος, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, παραμένει το 2-0 και ο Ρόμπολας κατεβάζει την μπάλα για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Ρόμπολας από τα 5 μέτρα στο χ, το rebound όμως το κατεβάζει ο Ράπτης. Καβαδίας για 2, άστοχο το σουτ. Ο Τασόπουλος πήρε το rebound, θέλει να τρέξει ο Μανατουτέ, αλλά κάνει βήματα ο Παπαγαλάνης. Κόβει τον Τάτσι στην προσπάθεια για τρεις που επιχείρησε. Ο Κοτρότσος κοντά δίνει στον Τασόπουλο 2-2. Όμορφη ασίστα από τον Κοτρότσο. Ο Γιώργος Τασόπουλος δεν δυσκολεύτηκε να ισοφαρίσει. Γκρίζης θέλει να πάει προς τα μέσα, δίνει στον Ράπτη, γυσμένος από τον Τασόπουλο, τέλος χρόνου επίδεσης, η μπαλά μένει στα χέρια των παιχτών του δικηγορικού συλλόγου. Κερδίζει το φάουλ εδώ από τον Ράπτη. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, το κάνει ο Αποστόλης Ράπτης. Και επαναφορά από την τελική γραμμή με τον Τάγκα. Για τρεις ο Παπαγαλάνης είναι άστοχος. Καταγής μάζεψε το επιθετικό rebound. Παγαλάνης πάει προς τα μέσα, άστοχη η προσπάθειά του. Ο Γκρίζης έχασε την μπάλα από τον Τάγκα όμως εδώ. Παπαγαλάνης και Δασόπουλος. Ο Παπαγαλάνης τελικά παίρνει το επιθετικό rebound. Δεν τα κατάφεραν από κοντά να σκοράρουν οι παίκτες. Τάγκας για τρεις, άστοχος. Το rebound ο Θόδωρος Καβαδίας. Καβαδίας, δύσκολη προσπάθεια, άστοχη. Τάγκας με το τρότσο. Ο Τασόπουλος έρχεται, τελειώνει τη φάση. Προβάδισμα για το ΤΕ 2-4. Στο τετράλεπτο του αγώνα. Γκρίζης, όμορφη προσπάθεια, άστοχο στο φινάλε. Παζαυνηδιασμού, ο Παπαγαλάνης αστούχησε. Ο Γκρίζης δεν συγκράτησε την μπάλα εδώ, έκλεψε ο Γιώργος Τασόπουλος. Γύρισε ωραία η μπάλα στου διατρής από τον Τάγκα, στόχισε και το rebound τελικά το μάζεψε ο Γκρίζης. Τάτσισε στο ξεκίνη μπάλα στον συμπέχτη του. Καβαδίας με κοτρότσο, πάει προς τα μέσα, εύστοχος Θόδωρος Καβαδίας, ισοφαρίζει 4-4. Αλλαγή τότε. Σαφαρίκας θα περάσει στο μάτς, στη θέση του Ράπτη και ο Πρέζας στη θέση του Παπαγαλάνη. Κώστα. Του για τρεις από τον Τασόπουλο είναι εύστοχο, 4-7. Καβαδίας κλεισμένος από δύο, βρίσκει πάσα στον Τάτσι. Ο Τάτσις για τρεις είναι εύστοχος, 7-7. Καταγής ξεμαρκάριστος για τρεις. Μόνο σε ίδερο η μπαλά. Νίκολας δεν πρόσεξε εδώ. Ο Τάγκας ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Δίνει στον Καταγή, ο οποίος δεν είναι εύστοχος. Ο Τάγκας πρόχνει την μπάλα στον Κοτρότσο. Κοτρότσος για τρεις. Δεν ήταν καλό το σουτ. Καβαδίας με τον Κοτρότσο. Παλάθη και φάουλ από τον Θόδωρο Καβαδία. Και μία βολή για τον Καβαδία. Εύστοχος και στην βολή, 17. Χρόνο πάντα. Τασόπουλος για τρεις, 10-10. Ο Ρόμπολες απαντάει 13-10. Πρέζα στα στοχή, το rebound το παίρνει ο Τασόπουλος. Τάγκας και Τασόπουλος άλλαξαν την μπάλα, στοχή μέσω τριών πόντων ο Τασόπουλος. Ο Γκρίζης μάζεψε το rebound. Ο Μπέλλας περνάει στο μάτς στη θέση του Τάτσι. Αλλαγή. Και ο Γιολδάσης στη θέση του Τάγκα. Πούσε και από εκεί αλλαγή. 26. Επαναφορά με τον Μιχάλη Σαφαρέκα. Μπέλλας για τον Ρόμπολα. Μπέλλας για τρεις. Άστοχος. Rebound από τον Καταγέ. Φάουλ εδώ από τον Μπέλλα. Τασόπουλος πάει προς τα μέσα με ταμπλό, άστοχος, rebound από τον Καβαδία, ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Γκρίζης προσπαθεί να βρει τον Καβαδία, ο Πρέζας τελικά παίρνει την μπάλα. Τασόπουλος κόβεται εδώ από τον Γκρίζη, λάθος όμως η πάσα, ο Γιολδάσης έκλεψε. Δίνει στον Καταγή σου για 3 μέσα, 13 όλα. Ο Γιολδάσης συγκράτησε την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τότε ισοφάρισε. Καβαδίας με τρέζα, κερδισμένο φάουλ για τον Καβαδία. 54 δευτερόλεπτα. Πέλλας βγαίνει προς τα μέσα και πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή για να καταλήξει σε καλάθι. Τότε τρέχει ο Κοτρότσος, κέρδιζε φάουλ από τον Γκρίζη και δικαίωμα για δύο βολές. Τα έχουμε τα φάουλ, μπαίνουν κανονικά. Άστοχη η πρώτη βόλη του Κοτρότσου, παραμένει το 13-13 στα 41 δευτερόλεπτα. Άστοχη και η δεύτερη, rebound από τον Μπέλλα. Για να δούμε τώρα την επιλογή του Καβαδία, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Από τα 6 μέτρα για 2, εύστοχος, 13-15. Στα 15 δευτερόλεπτα. Καβαδίας για 3, όχι. Μένουνε 8 δευτερόλεπτα. Και time out από την ομάδα του ΤΕ. Μετά το time out η ομάδα του ΤΕ θα έχει επίθεση 8,8 δευτερολέπτων. Τόσα μένουν για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Κοτρότσος. Τασόπουλος, Τάγκας. Ξανά για τον Γιώργο Τασόπουλο. Όχι, αστοχή. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 13-15 μπροστά η ομάδα του ΤΕ. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκινάει. Δικηγορικός σύλλογος Αγρινίου 13 τε 15. Πρέζας Κολτσίδας, Γιολδάσης, Μπουλούμπασης και Παπαθανασίου είναι η πεντάδα για το τε. Ρόμπολας, Μπέλας, Αφαρίκας, Γκρίζης και Τάτσης η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. 13-17 στην πρώτη επίθεση με το εύστοχο σουτ 2 πόντων του Παπαθανασίου. Σουτ για 3 από τον Μπέλα, άστοχο. Στο rebound του Γιολδάσης. Βουλούμπασης για 3, όχι. Επιθετικό rebound από τον Παπαθανασίου. Κολτσίδας πάει προς τα μέσα, κλείστηκε. Την παλαγύρισε, δυνατή πάσα του Βουλούμπασης στον Πρέζα. Δεν συγκράτησαν οι παίκτες του ΤΕ. Γκρίζης εδώ κέρδισε φάουλ, όχι, ναι, φάουλ από τον Πρέζα. Τάτσις για τον Γκρίζη, ο Γκρίζης για τον Σαφαρίκα, κλεισμένος ανάμεσα σε 3. Κερδίζει φάουλ στη λήξη του χρόνου της επίθεσης από τον Παπαθανασίου. Άστοχος στην πρώτη ο Σαφαρίκας. Μπορεί να γίνει και τώρα, μπορεί να γίνει και τώρα. Μπορεί να γίνει τώρα αλλαγή. Όχι. Ο Σαφαρίκας άστοχος και στην δεύτερη βολή. Κολτσίδας θέλει να τρέξει. Αστοχή και το ριμπάουντ το μαζεύει ο Σαφαρίκας. Εφέτρεξε και κέρδισε το φάουλ από τον Κολτσίδα. Τώρα μπαίνει ο Παπαγαλάνης στο μάτς στη θέση του Πρέζα. Επαναφορά για το δικηγορικό σύλλογο. Ο Μπέλλας. Ρόμπολας πηγαίνει προς τα μέσα με ταμπλό ευστοχή 15-17. Ο Παγαλάνης πάει προς τα μέσα. Κακό το τελείωμά του, αλλά μαζεύει το μακρινό rebound. Σου διατρίσω τον Πουλούμπας, είναι άστοχο. Σαφαρίκα σε ένα ακόμα rebound και Πέλας στην οργάνωση της επίθεσης. Γκρίζης εκεί απέναντί του τον Γιολδάση, τον πάει στα πόδια. Άστοχος Σαφαρίκας, επιθετικό rebound, αστοχή και αυτός. Νέο rebound από τον Σαφαρίκα. Παλαβρή και Στεφάνη. Έλας για τον Γκρίζη. Ο Γκρίζης αστόχησε. Πιεζόμενος από τον Παπαγαλάνιο Κολτσίδας μέχρι το τέλος του δρόμου 15-19. Εδώ Γκρίζης πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ, νομίζω από τον Γιολδάση. Από τον Γιολδάση, ναι. Το 6. Έχει δικαίωμα για 2 βολές στον Γκρίζη. Αλλαγή. Τι μετά αφού. Έφτωχο στην πρώτη ο Γκρίζης, 16-19. Άστοχος στη δεύτερη, ο Μπουλούμπασης μαζεύει το rebound. Ο Παγαλάνης αστόχησε από κοντά. Για δύο από τον Μπέλα, κομμάτι στον πόντο, 18-19. Από τα 5 μέτρα αστοχή, ο Μπέλλας θέλει να τρέξει. Κερδίζει το φάουλ και δικαίωμα για 2 βολές ο Πέτρος Μπέλλας και αλλαγές του Ραΐτης και Ράπτης στο μάτς. Έχεις το φάουλ πρώτα. 17. Γκρίζης και Σαφαρίκας, εκτός ενώ ο Δασόπουλος επιστρέφει στη θέση του Γιολδάση. Ο Μπέλλας έχει την ευκαιρία να ξαναφέρει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Εύστοχος, 19-19. Στις 2 προβάδισμα για το δικηγορικό σύλλογο, 20-19. Προχώρησε ωραία η μπάλα, έφτασε στον Τασόπουλο, ήταν άστοχος, ο Παπαθανασίου μάζεψε το rebound. Πάει προς τα μέσα, αστοχή, μαζεύει το επιθετικό rebound και καλάθι και φάουλ. <20-21 και δικαίωμα για μια βολή για τον Γιώργο Τασόπουλο. Δύο στα δύο. 20-21 είναι. 20-22, αλλαγή για τον δικηγορικό σύλλογο με τον Κυριλή να περνάει στο μάτς στη θέση του Ρόμπολα. Έκλεψε εδώ την μπάλα. Τασόπουλος πάσα ευνηδιασμού, άστοχος ο Παπαγαλάνης κάτω από το καλάθι. Τάτσις για 3, άστοχος, μακρινό rebound από τον Μπουλούμπα. Κουλούμπασης ξεμαργάριστος για 3, εύστοχος, 20-25. Πρώτη φορά μπροστά με 5 η ομάδα του ΤΕΕ. Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει και ο Τάγκας και ο Καβαδίας. Μπέλλας για 3, άστοχος, Παπαγαλάνης στο rebound. Στασόπουλου στον Κολτσίδα, κερδίζει το φάουλ από τον Μπέλα. Δικαίωμα για δύο βολές. Καβαδίας επιστρέφει στη θέση του Μουτάτσι, Τάγκα στη θέση του Παπαθανασίου. Ο Πάνος Κολτσίδας έχει δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 20-25. Θα δει ποιος βγήκε. Άστοχος στη δεύτερη, 20-26. Κυρίλης κατεβάζει την μπάλα τώρα για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Καβαδίας απέναντι στον Τάγκα, στόχισε. Ξανά θέλει να τρέξει η ομάδα του Τέτα, καταφέρνει με τον Παπαγαλάνη. 20-28. Ξεμακραίνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Στουραϊτής εδώ κόπηκε αλλά χτύπησε στο κεφάλι. Καλάθι από τον Παπαγαλάνη, 20-30. Γράψει στην επαναφορά και από τον Μπέλα. Πρώτη φορά μπροστά με διψήφιο προβάδισμα η ομάδα του ΤΕ. Μπέλας πάει προς τα μέσα αστοχή. Διεκδίκηση με Τάγκα και Καβαδία. Το βελάκι δείχνει δικηγορικό σύλλογο. Γιάννη. Όχι, όχι, όχι. Κάτε την μπάλα. Όχι, όχι, όχι. Ήταν έτσι, ήταν έτσι. Δικηγόρη, δικηγόρη. Δικηγόρη ήταν. Δικηγόρη. Το αλλάζεις όταν μπαίνει μπάλα μέσα. Το αλλάζεις μετά. Όταν μετά δεν παραφορά. Να σου πω 14 δεν είναι τώρα. 14, ναι. Κυρίλης στην επαναφορά για τον Ράπτη. Ξανά ο Κούτος Κυρίλης. Καβαδίασε για απέναντί του τον Τάγκα, δίνει στον Ράπτη και δύο εύστοχο, 22-30. Άμυνα! Άμυνα! Κοτσίδας κέρδιζε χαμηλά το φάουλ. Ποιος το έκανε? Είναι πέμπτη, είναι πέμπτη, είναι μαρικά. Πασόπουλος για τρεις, είναι άστοχος, επιθετικό rebound από τον Κοτρότσο. Παπαγαλάνης για τρεις, εύστοχος. 22-33 και time out για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά το time out. Η ομάδα του ΤΕ έχει διαφορά 11 πόντων. 2 και 21 για το ημίχρονο, η επίθεση είναι για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Τουραϊτης κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα εδώ. Άλλαξε με τον Μπέλα, ξανά ο Τουραϊτης. Ράπτης για δύο, άστοχος, ο Πέλας μάζεψε την μπάλα, μένει ελάχιστος χρόνος, όμως το rebound καταλήγει στον Στουραϊτη, ο οποίος αστόχησε. Τάγκας για τρεις, μέσα και αυτό, 22-36. Στους 14 στο ΤΕ. Έπιασε την μπάλα. Παράβαση. Προς πίσω. Κανονικά, είναι μπροστά του. Ήταν πίσω, δεν ρώτησε μπροστά. Καταγής. Άστοχος σε αυτό το σουτ τριών πόντων. Καβαδίας το επιθετικό ριμπάουντ, ο Κοτρούτσος σαν τερματοφύλακα σταμάτησε την μπάλα και ο Παπαγαλάνιος ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Τάγκας για τρεις. Είναι άστοχος. Ξανά ο Κοτρότσος εκεί σπρώχνει την μπάλα στο συμπαίκτη του. Τελευταίο λεπτό στο ημίχρονο. Κασόπουλος για τον Τάγκα και πάλι ξεμαρκάριστος, άστοχος όμως ξανά. Ο Μπέλλας μάζεψε το rebound. Κάνει όμως την μπάλα από την παρέμβαση του Παπαγαλάνη. Τάγκας για τον Παπαγαλάνη, φόλ από το Σκουραΐτη, δύο βολές για τον Παπαγαλάνη, ενώ ο Παπαδημητρίου περνάει στον αγώνα στη θέση του Κυριλή. Εύστοχο στην πρώτη, 22-37. Άστοχο στη δεύτερη, διαφορά 15 πόντων για το ΤΕ στα 30 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Μπέλλας κατεβάζει την μπάλα. Καβαδίας. Έχει τον Τάγκα απέναντί του, αστοχή. Παπαγαλάνης και φάουλ από τον Καβαδία. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. Στέλνει τον Νικήτα Παπαγαλάνη στις βολές στα 15 δευτερόλεπτα. Εύστοχος στην πρώτη, 22-38. Και σε αυτό το ζευγάρι, μία στις δύο, τελευταία επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Μπέλλας πάει προς τα μέσα, αστοχή. Ο Τρότσος από το κέντρο, η μπάλα του στεφώνει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 22-38. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τότε προηγείται με 38-22 του δικηγορικού συλλόγου και έχει την πρώτη επίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τρότσος καταγεί, Τάγκας, Τασόπουλος και Παπαγαλάνης η πεντάδα. Ρόμπολας, Μπέλλας, Καβαδίας, Γκρίζης και Τάτσης η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Καβαδίας μάζεψε το rebound εδώ. Πάσα δυνατή στον Τάτσι. Ξανά γύρισε ωραία η μπάλα για την ομάδα του ΤΕ. Δεν ήταν εύστοχο το τρίποδο του Νίκου Τάγκα. Μπέλλας βρήκε την πάσα για τον Γκρίζη. Τάτσης για τρεις, κόβεται από τον Παπαγαλάνη, πολύ ωραία. Έφτασε πολύ ψηλά ο Νικήτας Παπαγαλάνης, ο οποίος τελείωσε και την επίθεση για το 22-40. Γκρίζης, λάθος πάσα, έκλεψε ο Τάγκας. Παπαγαλάνης, δυνατή πάσα προς τον Κοτρότσο, ο οποίος συγκράτησε, αλλά χάθηκε η ευκαιρία του ευθυνδιασμού. Αστοχία, δεύτερη αστοχία, ο Παπαγαλένης κερδίζει φάουλ από τον Τάτσι. Υπήρξε ολιγορία εδώ στην άμυνα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Παπαγαλένης πάει στη γραμμή για δύο βολές. Μέσα η πρώτη 22-41 στις 19 του ΠΕ. Μπήκε νωρίτερα μετά τη βόλη ο Παπαγαλάνης. Διαφορά των 19 είναι φυσικά η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Ο Γεωργικός Σύλλογος είχε μειώσει στους 8, 22, 30, αλλά από εκεί και πέρα στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου τότε τρέχει ένα σερί το οποίο επεκτείνει ακόμα περισσότερο με τον Τάγκα. 22-43 time out για την ομάδα του Γεωργικού Σύλλογου. Οι ομάδες επιστρέφουν μετά το time out, πρώτη φορά στους 21 η διαφορά για το ΤΕ, 22-43. 13 η αναπαντική πόντη για τους φιλοξενούμενους. Μπέλας πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ από τον Κοτρότσα. Πρώτο φάουλ για την ομάδα του ΒΤΕ. Αυτό που έκανε ο Βασίλης Κοτρότσος ήταν το δεύτερο για τον Playmaker. Φιλοξενούμενο Καβαδίας πηγαίνει κοντά, αστοχή, πιεζόμενος από τον Πρέζα. Για τρεις, άστοχος, rebound από τον Γκρίζη. Ρόμπολας, κάνει βήματα. Εύκολο λάθος εδώ για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Η οποία δεν έχει σκοράρει στο πρώτο τρίλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Κοτρότσος κερδίζει φάουλ από τον Μπέλα και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Ο Τρότσος είναι άστοχος στην πρώτη. Μηδέν στις 2 για τον Κοτρότσο. Ο Μπέλας θέλει να τρέξει και κερδίζει φάουλ από τον Κοτρότσο. Είναι σήκω στον παίκτη, ποιος θα πει Κολτσίδας μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Κοτρότσο, ο οποίος έκανε το τρίτο του φάουλ. Επαναφορά με τον Καβαδία. Ο Κολτσίδας έκλεψε και θέλει να τρέξει στον ευνηδιασμό. Φάουλ από τον Ρόμπολα. Χαμηλά το φάουλ. Παπαδημητρίου θα μπει στον αγώνα στη θέση του Μπέλα. Στην επαναφορά πηγαίνει ο Μπουλούμπασης. Ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Πρέζα στους γιατρείς, άστοχο. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Γιολδάση. Καταγής προσποιήθηκε. Δεν μπαίνουν αυτά. Καβαδίας για τον Γκρίζη σου 3 πόντων άστοχο. Ο Πρέζας μάζεψε το rebound. Πρέζας για 2 εύστοχος, 22-45. 15 συνεχόμενοι πόντοι από την ομάδα του ΤΕ. Παπαδημητρίου για 3 με ταμπλό, όχι. Πρέζας εδώ αστόχησε, ο Ρόμπολας πήρε το rebound, ο Τάτσις συγκράτησε την μπάλα. Κράτησε σταθερό τελικά. Λένταρε με τα βήματα εδώ. Ο Γκρίζης πάει προς τα μέσα στη λήξη του χρόνου με τα μπλό αστοχή. Το μακρινό rebound από τον Πανορόμπολα. Μπασής πήρε το επιθετικό rebound εδώ. Καταγής εύστοχος, 22-47. Καταγής περνάει εκτός Παπαθανασίου στο μάτς. Στουραϊτης και Ράπτης περνάνε στον αγώνα για το δικηγορικό σύλλογο. Καβαδίας και Τάτσις πέρασαν ανοιχτό. Ο Μπουλούμπασης εδώ κλέβει την μπάλα. Ο Παπαδημητρίου επέστρεψε αλλά δεν μένει εντός γηπέδου μπάλα. Ναι, επίθεση για το ΤΕ. Εδώ νομίζω ότι είναι άλλο ο συμπαίκτης του. Λάθος η πάσα. Γκρίζης πάει προς τα μέσα, κέρδισε το φάουλ από τον Γιολδάση και δικαίωμα για 2 βολές. Ο Γκρίζης ευστοχή, 23-47. Εύστοχος και στη δεύτερη, 24-47. Μπουλούμπασης για 3 άστοχος, παλαμπήκε και βγήκε ο Παπαθανασίου, μάζεψε το επιθετικό rebound. Ο Κολτσίδας πάει προς τα μέσα, η μπάλα βγαίνει από τον Παπαδημητρίου. Τάγκας επιστρέφει στη θέση του Πρέζα. 6 δεύτερα είπε. Μισό. Πάμε. Επαναφορά με τον Μπουλούμπαση. Για τον Γιολδάση πηγαίνει προς τα μέσα, κόβεται από τον Γκρίζη. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του, τέλος χρόνου επίθεση. Ο δικηγορικός σύλλογος κέρδισε την μπάλα και ο Ρόμπολας κέρδισε το φάουλ από τον Κολτσίδα. Πηγαίνει στη γραμμή για 2 βολές. Στυλ. Κάποιες οριακές διαπραγματεύσεις εδώ με τη γραμματεία. Ο Ρόμπολος αστόχησε στην πρώτη βολή. Είναι εύστοχος στη δεύτερη, 25-47. Μία στις δύο για τον Πανορόπολα. Μπουλούμπασης για τρεις, άστοχος, Γκρίζης, πάμε την κορυμπάου. Το Στουραίτη κερδίζει το φάουλ από τον Παπαθανασίου. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά. Δύο βολές για τον Νίκο Στουραίτη. Είναι πέμπτο, είναι πέμπτο. Πάμε. Το 10. Τρίτο το 17. Coach, το 17 έχει τρίτη. 17 έχει τρία. Έχει τρία. Άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 25-47. Αλλαγή μετά. Αν μπει. 0 στις 2 σε αυτό το ζευγάρι βολών και τον δικηγορικό σύλλογο. Άγκας για τον Κολτσίδα. Παπαδημητρίου εδώ βγήκε και έκλεψε την μπάλα. Περίεργη προσπάθεια και άστοχη τελικά. Βουλούμπασης για τρεις, ούτε αυτό. Κολτσίδας πήρε το rebound, Παπαθανασίου. Ο Ζολδάσης τώρα για τρεις και αυτός άστοχος. Ο Τάγκας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, αλλά για τον δικηγορικό σύλλογο Καφαρίκας και Κυριλής στο μάτς. Ρόμπολας και Γκρίζης εκτός. Και στην επαναφορά ο Χριστός Κυριλής. Περίμενε, πάμε. Σαφαρίκας για τρεις, μέσα! 28-47. Μικρό σερί 6-0, ο δικηγορικός σύλλογος ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 20. Εδώ η μπάλα βγαίνει από το πόδι του Τάγκα από την προσπάθεια του Χαφαρίκα. Στα 95 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο, επίδεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Παπαδημητρίου, ξανά σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αστόχησε, Τάγκας κερδίζει το φάουλ από τον Ράπτη και πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Τρία φάουλ. Σταθεί. Κύριε Ψάρη. Εύστοχο στην πρώτη, 28-48. Άστοχο στη δεύτερη, παραμένει το 28-48. Η μπάλα καταλήγει όμως και πάλι στον Τάγκα. Ο οποίος εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Παπαθανασίου στο επιθετικό rebound, διεκδίκηση με τον Σαφαρίκα. Ο Σαφαρίκας κλέβει την μπάλα τελικά. Αστοχή όμως την προσπάθεια και φάουλ που στέλνει στις βολές των Τάγκα. Φάουλ από τον Κυριλή, δύο βολές για τον Νίκο Τάγκα. Εύστοχος στην πρώτη, 28-49. allí. Τζορτζόπουλος περνάει στον αγώνα στη θέση του Ράπτη. Στα 57 δευτερόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τουραίτης, αστοχή. Ο Παθανασίου μάζεψε το rebound και κατέβασε την μπάλα. Λούπασης για 3. Άστοχος Κυριλής για τον Παπαδημητρίου. Ξανά για τον Κυριλή. Η μπάλα είναι για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Παπαδημητρίου στην επαναφορά. Ο Λούμπασης κάνει φάουλ στον Κυριλή εδώ και τον στέλνει στη γραμμή για δύο βολές. Στα 15 δευτερόλεπτα. Κυριλής αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 28-50. Άστοχος και στη δεύτερη rebound από τον Τάγκα, ο οποίος όμως δεν... δεν συγκράτησε την μπάλα, ναι. Την μπάλα είναι για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Οπότε η τελευταία επίθεση είναι για τους γηπεδούχους. Ο Παπαδημητρίου εκτέλεσε για 3-31-50. Τότε πρέπει να τρέξει. Στη λήξη του χρόνου, άστοχος, 31-50, σκορ τρίτου δεκαλέπτου. 2-3-7, 8-43. Δικηγορικός Σύλλογος 31-50. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Καταγής Κοτρότσος, Παπαγαλάνης, Πρέζας και Τασόπουλος η πεντάδα για το ΤΕ που έχει την πρώτη επίθεση. Τάτσης, Μπέλλας, Ρόμπολας, Σαφαρίκας και Καβαδίας η πεντάδα για τον Δικηγορικό Σύλλογο. Φάουλ εδώ από τον Σαφαρίκα και Παπαγαλάνης στην επαναφόρα. Παπαγαλάνης εδώ ξαναβρήκε την μπάλα μπροστά του, σκοράρε για το 31-52. Δύο αστοχή, αλλά η μπάλα ήρθε στα χέρια του, δεν καταφέρει να την συγκρατήσει εκτός τελικής γραμμής. Ναι, επίθεση για το ΤΕ. Πρέζας για δύο, εύστοχος, 31-54. Η διαφορά στους 23. Μπέλας εδώ κέρδιζε φάουλ από τον Κοτρότσο. Φάουλ που τον στέλνει στη γράμμη για δύο βολές. Μπέλλας αστοχή στην πρώτη βολή, την ώρα που στο γήπεδο έχουν κάνει την εμφάνισή τους χτεσινοί νικητές, αλλά απογοητευμένοι της ημέρας. Μπέλλας βάζει μία στις 2, 32-54. Ναι, θα αλλάξω. Για το 1-1 λέω, κύριε Νίκο. χρόνια από τα πέρνα του. Πάτησε όμως. Ο Παγαλάνης πάει προς τα μέσα και ευστοχή. 32-56. Πατσής, όμορφη προσπάθεια. 34-56. Ο Τρότσος συγκρατεί την μπάλα παρά την πίεση του Μπέλα. Ρέζας παίρνει την μπάλα κοντά. Έκανε τα παιχνίδια της, αλλά δεν κατέληξε στο καλάθι. Η πάσα του Καβαδία προς τον Τάτσι κόπηκε. Μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Συνέχεια επίθεσης για το δικηγορικό σύλλογο. Σαφαρίκας για 3, αστοχή. Ο Παπαγαλάνης μάζεψε το rebound, πάσα για τον Ταζόπουλο. Ο Κοτρότσος στην τελική πάσα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Πατσής για 3 και αυτός άστοχος. Καταγής μάζεψε το rebound. Εδώ για 2 από τα 6 μέτρα, άστοχος, Μπέλας. Κάνει κοντά, ευστοχή. 36-56. Ο Τρότσος πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Μπέλα. Φάουλ χαμηλά. Τέταρτο. Παίξε, παίξε. Τασόπουλος πηγαίνει κοντά, κερδίζει το φάουλ από τον Σαφαρίκα, φάουλ που τον στέλνει στη γραμμή για 2 βολές. Σταθή. Πέφτει 4-3. Τασόπουλος άστοχος στην πρώτη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη, 36-57. Ξανά η διαφορά πάνω από τους 20 πόντους. Όμως σε δύσκολη προσπάθεια ξανά δεν βρίσκουν στόχο οι παίχτες του δικηγορικού συλλόγου. Για 3 από τον Παπαγαλάνη, εύστοχο. 36-60. Σημαντικός παράγοντας το σημερινό παιχνίδι ο Νικήτας Παπαγαλάνης. Πάει προς τα μέσα, ο χρόνος επίθεσης έληξε. Κλέψε την μπάλα τελικά. Εντός χρόνου, όπως λένε και οι διαιτητές. Καταγής για 3 και αυτός εύστοχος. 36-63 η διαφορά για πρώτη φορά στους 27. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Σαφαρίκας παίρνει το 38-63. Κάτσες εδώ, κάνει φαουλ, Τόρμπου. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Γιατί τι δεν αλλαγές. Καλά ζώνες, δεν στάθει. Όλοι έξω από το δικηγορικό σύλλογο, όσοι ήταν στον πάγκο μπαίνουν μέσα. Κάνιρας. Όλος Τάτσις Σαφαρίκα Στόφιν, Καβαδίας, Ρόμπολας έξω, Στουραίτης, Παπαδημητρίου, Τζορτζόπουλος, Ράπτης και Κυρινής μέσα, Κολτσίδας, Παπαθανασίου και Γιολδάσης επιστρέφουν στο μάτς. Καταγής, Πρέζας και Τασόπουλος πέρασαν εκτός από την ομάδα του ΤΕ. Κυρινής, όχι είναι μέσα, του Στουραίτη είναι 14. Και ο άλλος εκεί κάτω είναι στο 11. Ποιος, 11, 16. Ο Τρότσος πάει προς τα μέσα. Ο Γιολδάσης προσπάθησε να σώσει την κατοχή. Το τελείωμα του δεν ήταν καλό. Ο Γιολδάσης εδώ παίρνει το μαζεύει. Παπαγαλάνης για 3. Ο Παπαδημητρίου όμως γυρίζει την μπάλα πάνω σε αντίπαλο. Ο Παπαθανασίου πάει προς τα μέσα, άστοχος ο Γιολδάσης με το follow 38-65. Στουραίτης πάει προς τα μέσα, άστοχος, το rebound από τον Παπαθανασίου. Και πάσα ευνηδιασμού στον Παπαγαλάνη. Ο Παπαγαλάνης σταματάει, δεν θα τρέξει σε αυτή την επίθεση. Οργανωμένη επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Λίγη μπαλά είναι στα χέρια του Τζορτζόπουλου. Συνέχεια στο παιχνίδι με επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Εκ νέου άστοχη η ομάδα του δικηγορικού σύλλογου. Παπαγαλάνης για 3, άστοχος. Ο Παπαδημητρίου αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός πλαγιάς γραμμής. Ράπτης για τον Στουραίτη, εύστοχη 40-65. Αν και μια κίνηση σαν να λέει επιτέλους. Παπαγαλάνης, πολύ δύσκολη προσπάθεια, κερδίζει το φάουλ. Δεκατέσσερα. 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Άστοχο στην πρώτη. Ο Καταγής περνάει στη θέση του Παπαγαλάνη. What? μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα εδώ, δεν βγήκε ο εθνιδιασμός. Τουρκόπουλος εδώ παίρνει το επιθετικό rebound, τελευταίο λεπτό πλέον στο παιχνίδι. Ο Τρότσος έκλεψε την μπάλα. Παπαθανασίου, άστοχο. Και Παπαδημητρίου στο rebound. Κατέβασε την μπάλα. Είναι λογικά η τελευταία επίθεση που θα γίνει στο μάτς. Στουραϊτης για 3. Ο Τζορτζόπουλος παίρνει το rebound, ευστοχή. 42-66. Οι παίκτες του ΤΕ περνάνε το κέντρο και κάπου εδώ όλα τελειώνουν. 42-66 νίκη για την ομάδα του ΤΕ στην πρεμιέρα της στο πρωτάθλημα απέναντι στον δικηγορικό σύλλογο.